Καλό σας απόγευμα, κύριε Λιάπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βαγκεφιανάκη. Καλησπέρα στο εκλεκτό ακροατήριο του σταθμού σας σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σε μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπάρχει και το θέμα που έχετε μπροστά σας, δηλαδή το έργο μάλλον του ΚΕΘΕΑ που δεν μπορεί να περιμένει. Και θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, κύριε Λιάπη. Έτσι ακριβώς είναι μεγάλο και εθνικό έργο και στην παρούσα φάση έχει ως θέμα, όπως πολύ σωστά επισημάνετε και στην εισαγωγή σας, το πώς διαμορφώνει η πανδημία, η οποία πανδημία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν και τα νούμερα δεν έχει φύγει, δεν έχει τυφεί ακόμη, παρότι η επιστήμη έδωσε μια πρώτη απάντηση με τα διαθέσιμα εμβόλια. Το πώς λοιπόν διαμορφώνει η πανδημία το τοπίο των εξαρτήσεων. Και επειδή ακριβώς η Κρήτη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας, είναι μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μια πολυδιάστατη οικονομία, η οποία έχει και πολλούς άλλους τομείς που λειτουργούν ζωογόνα για την οικονομική και κοινωνική ζωή. Να τονίσουμε λοιπόν εδώ ότι η πανδημία έχει φέρει ένα τεράστιο πλήγμα και στην κοινωνική μας ζωή μέσω της επιβαλλόμενης αποστασιοποίησης που έπρεπε όλοι να εφαρμόσουμε για να περιορίσουμε τα πανδημικά κύματα, και την ίδια στιγμή έχει φέρει και τεράστιες αλλαγές και πιέσεις στην οικονομική σφαίρα, ειδικά σε οικονομίες που βασίζονταν στον τουρισμό. Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι στην Ελλάδα η πανδημία της COVID-19 ήρθε στην προέκταση μιας δεκαετούς οικονομικής κρίσης, η οποία είχε στραγγαλίσει την πατρίδα μας. Κάθε κρίση λοιπόν, οικονομική και κοινωνική, συνυφαίνεται με αύξηση των ψυχικών νοσημάτων και με αύξηση δυστυχώς και των εξαρτητικών συμπεριφορών. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με μια πανδημία η οποία μας έκλεισε όλους τα σπίτια μας λόγω των αναγκαστικών περιορισμών και συνετέλεσε ώστε να αναδυθούν και καινούργιες μορφές εξαρτήσεων ή να επιδημοθούν προϋπάρχουσες εξαρτητικές συμπεριφορές. Και να τονίσουμε εδώ ότι το ΚΕΘΕΑ δεν ασχολείται μόνο με τα ναρκωτικά, με τις παράνομες δηλαδή ουσίες, ασχολείται και με τις εξαρτήσεις τις νόμιμες από το αλκοόλ, που επίσης το είδαμε να διωγγώνεται ως εξαρτητική συμπεριφορά μέσα στην πανδημία, και η κριτική κοινωνία είναι συνυφασμένη σε ορισμένες εκφάνσεις της ζωής της με την κατάχρηση αλκοόλ, να το τονίζουμε και αυτό. Αυτό είναι αλήθεια και γνωστό. Και οι εξαρτήσεις από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και από το διαδίκτυο ευρύτερα, οι οποίες έπληξαν κυρίως τις μικρότερες ηλικίες, τους μαθητές, οι οποίοι σε συνθήκες τηλεεκπαίδευσης αναγκάστηκαν να περάσουν πολύ περισσότερες ώρες μπροστά από τον υπολογιστή, όπως όμως πολύ περισσότερες ώρες μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών αναγκαστήκαμε να περάσουμε και όλοι εμείς, είτε για να επικοινωνήσουμε με τους κοντινούς μας ανθρώπους όταν απαγορευόταν η φυσική επικοινωνία, είτε για να ενημερωθούμε για τις δυσίωνες συχνά ειδήσεις που αφορούσαν στον νέο κορονοϊό. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε από μόνοι μας ότι δημιούργησε συνθήκες διόγκωσης ή και έξαρσης ή και υποτροπής των εξαρτήσεων από το διαδίκτυο, ενώ όπως δείχνουν και όλες οι έρευνες που εξέτασαν τα λύματα μεγάλων αστικών κέντρων, υπήρχε αύξηση στη χρήση παράνομων ουσιών, κυρίως διεγερτικών ουσιών. Τώρα, αυτό θα σας ρωτούσα. Κρήτη, ναι, πείτε για την Κρήτη. Ναι, βεβαίως. Μην διακόψω τη σκέψη σας. Τώρα, ειδικά για την Κρήτη, είχαμε αύξηση και στην κατάχρηση αλκοόλ και είχαμε και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είναι μια σημαντική παράμετρος και αυτή που έχει να κάνει και με την προστασία της ιδιαίτερα ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των γυναικών μέσα στην πανδημία.
πολλά ζευγάρια αναγκάστηκαν να περάσουν πολύ περισσότερες ώρες μαζί, ώρες υπό συνθήκες lockdown, με τα παιδιά επίσης μπροστά από οθόνες υπολογιστών για την τηλεεκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση έβγαλε στην επιφάνεια συγκρούσεις που μπορεί να προϋπήρχαν, αλλά οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας τις κρατούσαν κρυμμένες κάτω από το χαλί. Την ίδια στιγμή ο άντρας, για να λέμε και αυτά τα οποία όχι μπορούν να δικαιολογήσουν άσχημες και βίαιες συμπεριφορές, αλλά μπορούν να αιτιολογήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης που νιώθουν και οι άντρες ως οικογενειάρχες και ως κυρίαρχες οικονομικές μονάδες βάσει και των πολιτισμικών και των ευρύτερων στερεοτύπων. Φανταστείτε λοιπόν τον άντρα γενικά, αλλά και τον άντρα εδώ στην Κρήτη, με τα στερεότυπα αρενοπότητας που επίσης συνοδεύουν την κρητική κοινωνία, να χάνει τη δουλειά του μέσα στην πανδημία, να βλέπει το οικογενειακό εισόδημα να μειώνεται ή να ζει σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας οικονομικής για την επόμενη μέρα, ειδικά αν το εισόδημά του βασιζόταν σε τομείς που ως επιτοπλίστων επλήγησαν από την πανδημία και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή διαμόρφωσε. Αυτό λοιπόν το ιδιαίτερα ψυχοπιεστικό πλέγμα συνθήκων μαζί με το αλκοόλ ως αγχολητική καταφυγή δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, αποτελεί από μόνο του μια προβληματική εξαρτητική συμπεριφορά και σίγουρα χρήζει τη δική μας παρέμβαση, η οποία παρέμβαση, χωρίς να θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας, έχει σάρκα και οστά, δεν είναι δηλαδή μόνο λόγια αποτίμησης του αρνητικού αντίκτυπου της πανδημίας στην έξαρση των εξαρτήσεων, ειδικά στην Κρήτη. Παρουσιάσαμε εδώ από την Κρήτη την Πέμπτη που μας πέρασε τον ετήσιο απολογισμό του ΚΕΘΕΑ με 29 νέες μονάδες πανελληνίως από τα τέλη του 2019, δηλαδή στη διάρκεια της δικής μου θητείας ως πρόεδρου του ΚΕΘΕΑ, με 3 μονάδες διπλής διάγνωσης πανελληνίως, η μία από αυτές να είναι στην Κρήτη, με 2 πολυδύναμα κέντρα στην περιφέρεια Κρήτης, μέδρα τα Χανιά το ένα, αλλά και το άλλο στον Άγιο Νικόλαο. Είχαμε και την κινητή μονάδα περιφέρειας Κρήτης, η οποία για πρώτη φορά πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στα προγράμματα της απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ να φτάσουν σε κάθε γωνιά του νησιού. Είχαμε και στην Ιερά Πέτρα τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων που παραχώρησε ο ΑΕΔ, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι για πρώτη φορά αποκτά ο νότιος άξονας του νησιού ένα κέντρο απεξάρτησης, στεγνής εν προκειμένου απεξάρτησης, όπως επιτάσσει το θεραπευτικό μοντέλο του ΚΕΘΕΑ, το οποίο παραμένει αναλύωτα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, η πανδημία δεν έχει φύγει ακόμη, όπως πολύ συχνά λέμε. Η πανδημία κάποια στιγμή θα φύγει, οι εξαρτήσεις όμως θα μείνουν, και όχι μόνο θα μείνουν, αναμένεται και να διωγγωθούν στη μετά COVID εποχή, αλλά και στην τρέχουσα περίοδο όπου όλοι βρισκόμαστε μπροστά και αγωνιούμε για ένα νέο κύμα. Είμαστε έτοιμοι με τα μηνύματα της αλληλεγγύης, αλλά και με τις εμπράγματες δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων. Καταλαβαίνουμε, και δεν σας διόκοψα κύριε Λιάπη, για να δώσετε την εικόνα να την καταλάβουμε και εμείς, να την καταλάβουμε σε όλη της την έκταση. Δεν ακούσαμε δυστυχώς ευχάριστα πράγματα σε αυτήν την περίοδο και για το νησί μας εδώ. Είπατε αύξηση της κατάχρησης του αλκοόλ, έτσι, αυτά τα ψυχολογικά. Νομίζω ότι οι νέες μονάδες που ανακοινώθηκαν είναι ευχάριστα. Ναι, ευχάριστα εννοούμε ότι δυσάριστα εννοώντας ότι υπάρχουν, ναι, δυστυχώς, καταλαβαίνετε, προβλήματα. Εννοείται ότι κάθε βοήθεια που προσφέρεται, που προκύπτει για να βοηθήσει ανθρώπους που πράγματι έχουν ποικιλοτρόπως πληγή, εννοείται πως είναι κάτι θετικό, και το ΚΕΘΕΑ έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση. Καταλαβαίνουμε βέβαια, κύριε Λιάπη, πόσο ευάλωτοι είμαστε σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας,
και πως ο καθένας τα εισπράττει με διαφορετικό τρόπο αυτά τα αρνητικά και τα εκδηλώνει κιόλας με έναν τρόπο. Κάποιος που μπορεί να καταφέρει να τα διαχειριστεί, κάποιος να τα γυρίσει υπέρ του, αλλά δυστυχώς αυτά τα αρνητικά, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και υπάρχει αυτό το θέμα και το πρόβλημα που εκφράζεται και μέσω των εξαρτήσεων και είναι ένα στοίχημα τώρα την επόμενη ημέρα τι θα κάνουμε όλοι μαζί για να αναπνεύσουμε πάλι ως κοινωνία, ως άνθρωποι. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο που μας ακούει εδώ στην Κρήτη ότι το προσωπικό του κεφεράρι Άδνη δίνει κάθε μέρα τον εαυτό του, πραγματικά καταθέτει τον εαυτό του την προσπάθεια της απεξάρτησης. Γι' αυτό και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, την εβδομάδα της Παγκόσμιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών, πραγματικά το προσωπικό δεν προλάβαινε και τα μέλη του ΚΕΘΕΑ δεν προλάβαιναν να οργανώνουν όχι απλά εγγένεια και γιορτινές τελετές απόδοσης στον κρητικό λαό των νέων μονάδων και κτηρίων και υποδομών του ΚΕΘΕΑ, αλλά δράσεις ουσιαστικές οι οποίες κάθε μέρα πραγματώνονται με το ζήλο και το μεράκι των ανθρώπων, προσπαθώντας όχι μόνο να χαρτογραφήσουμε το μεταβαλλόμενο το οποίο τον εξαρτήσαμε στην Ελλάδα, αλλά και να βάλουμε τα κομβικά σημεία τα οποία θα καθορίσουν την επόμενη μέρα μετά την πανδημία με όρους αποτελεσματικότητας και ουσιαστικής αντιμετώπισης ενός προβλήματος το οποίο αναμένεται να εξελιχθεί. Ναι. Είναι ένα ζήτημα που, ξέρετε, υπάρχει συνεχώς κινητικότητα σε αυτό. Είναι πολύ ζωντανό. Εννοείται ότι εσείς το παρακολουθείτε και εμείς με τη δική σας τη βοήθεια, ελπίζοντας βέβαια σε κάθε καλό, και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, κύριε Λιάπη, για ανθρώπους που ακόμα διστάζουν, που δεν έχουν βρει τον προσανατολισμό τους, να μπορέσουν να ζητήσουν σε ειδικούς, σε επιστήμονες κάποια βοήθεια, να μην το περάσουν μόνοι τους και ίσως κάνουν λάθος επιλογές, να τύχουν μιας επιστημονικής βοήθειας που θα τους πάει ένα βήμα παρακάτω, έτσι, γιατί δεν τελειώνει η ζωή. Ευελπιστούμε να τελειώσουμε με τον κορονοϊό κάποια στιγμή, να ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Έτσι ακριβώς είναι, και εδώ χρειαζόμαστε και εμείς και οι άνθρωποι μας εδώ στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τη βοήθεια ημών των δημοσιογράφων στην καταπολέμηση του στίγματος των εξαρτήσεων. Όλοι θα κρυθούμε από το πόσο αλληλέγγυοι φανήκαμε απέναντι στα περισσότερο αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας, ειδικά σε μια πρωτόγνωρη βιοκοινωνική συνθήκη κρίσης όπως είναι αυτή η τρέχουσα συγκυρία, όπως τη διαμορφώνει ο SARS-CoV-2. Δεν είναι λοιπόν άτομα τα οποία πρέπει να περιθωριοποιηθούν ή καταστάσεις τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε, να κρύβουμε ή να εθελοτυφλούμε μπροστά τους. Η εξάρτηση δεν κάνει διακρίσεις, δεν έχει χρόνο, πολιτικό ή κοινωνικό, μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε οικογένεια, οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας. Όσο επιτυχημένος και προβεβλημένος και αν είναι, ή όσο κι αν δείχνει μια διαφορετική εικόνα, δεν είναι μόνο η εικόνα του βαριά καταπονημένου από τις ουσίες ή του χρεοκοπημένου από τον τζόγο, γιατί και ο τζόγος, και ειδικά ο ηλεκτρονικός τζόγος, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και για την Κρήτη, καλλιεργώντας τις προσδοκίες του ψεύτικου κέρδους και του εύκολου κέρδους, μάλλον τις ψεύτικες προσδοκίες ενός απατηλού κέρδους, το οποίο είναι ακόμα πιο ελκυστικό μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και πίεσης όπως αυτές που διαμορφώνει η πανδημία. Δεν υπάρχουν λοιπόν στερεότυπα και δεν πρέπει να υπάρχουν στερεότυπα. Μπορεί να δεις οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μαζί ενωτικά, συνθετικά, για να μπορέσουμε να παράγουμε ουσιαστικά αποτελέσματα βασισμένοι και στα επιστημονικά δεδομένα και στις ορθές πρακτικές διοίκησης και οργάνωσης, αλλά κυρίως στο μεράκι των ανθρώπων, το οποίο καθιστά πραγματικά μοναδικό το στεγνό θεραπευτικό μοντέλο του ΚΕΘΕΑ και τον ρόλο των θεραπευτικών μας κοινοτήτων, όπως η κλειστή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, την οποία είχα την ευκαιρία και να επισκεφτώ και να περάσω στιγμές μαζί με τα παιδιά και στη θερινή του διαβίωση και ένα ποδόσφαιρο να παίξω μαζί τους με την αναγέννηση Ιεράπετρας. Ήταν πραγματικά ξεχωριστές στιγμές που στέλνουν και συμβολικό αλλά και ουσιαστικό μήνυμα ότι και κεντρικά το κράτος οφείλει να είναι δίπλα σε όλους όσοι δίνουν την προσπάθεια της απεξάρτησης και σε όλους όσους βέβαια τους βοηθούν θεραπευτικά σε αυτό, ναι. Και στους γονείς με τους οποίους συναντήθηκα και παίζουν τεράστιο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και σε όλους τους κοινωνικούς φορείς που εθελοντικά και αυθόρμητα σπέβουν κάθε μέρα να είτε να πυκνώσουν τις τάξεις του ΚΕΘΕΑ ως εθελοντές, είτε να συνδράμουν υλικά και ηθικά με πολλούς τρόπους. Εμείς να ευχηθούμε. Ναι, ναι. Αξίζει αυτή η προσπάθεια να προβάλλεται έτσι όπως με τη σημερινή σας φιλοξενία αποδίδεται την πρέπουσα τιμή στο ΚΕΘΕΑ και τους ανθρώπους. Μα η δουλειά είναι δική σας, δεν το συζητάμε, κύριε Λιάπη. Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σημαντικά μας είπατε. Πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας και στη διάθεση όλης της κοινωνίας για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων σε ένα τοπίο που είναι δύσκολο, αλλά το έχω πει και παλαιότερα, εκεί που οι άλλοι ψάχνουν αφορμές θανάτου, ας ψάξουμε εμείς του βίου μας τις μυστικές δροσοπηγές. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα πάμε και στην επόμενη μέρα, στη μετά COVID εποχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.